Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα. Στο στούντιο έχουμε τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον κύριο Γιώργο Σούρλα. Καλησπέρα σας κύριε Σούρλα, καλή εβδομάδα. Κύριε Σούρλα, μία απόφαση σήμερα, μία ιστορική θα λέγαμε στιγμή στην πολιτική σκηνή της χώρας, μία υπόθεση πολιτικής διαφθοράς. Στην ουσία. Ναι, της διαφθοράς και της διαπλοκής. Εγώ πρόκειται περί διαπλοκής γιατί είναι σε επίπεδο στελεχών κυβερνητικών που οδήγησε τη χώρα μας στην εξαθλίωση, στη φτώχεια και στην εθνική ταπείνωση. Και όταν αυτή η διαφθορά έχει να κάνει η διαπλοκή με τον ευαίσθητο χώρο των ενόπλων δυνάμεων, με εξοπλιστικά προγράμματα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Εθνική σημασία. Είναι τραγικό, είναι απαράδεικτο να σε εμπιστεύεται η πολιτεία, οι πολίτες, να προασπίσεις τα ιερά και τα όσια αυτού του τόπου, να εξασφαλίσεις την αμυντική θωράκιση και εσύ να ασχολείσαι πώς θα πάρεις τις μίζες, τα χρήματα από τα εξοπλιστικά. Είναι τραγικό, είναι φοβερό αυτό το οποίο έχει συμβεί. Είναι προδοσία εθνική. Δεν είναι απλά και μόνο μια συνηθισμένη περίπτωση. Mm-hmm. Αλλά εδώ είναι κάτι που το περιμένει ο κόσμος. Το αποφασίσει το δικαστήριο. Αλλά η κοινή γνώμη, οι πολίτες έχουν την απέτηση να πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Να δούμε και ποιοι άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το δημόσιο πλούτο και οδήγησαν στην περικοπή των συντάξεων, των μισθών, στην ανεργία, στην ταπείνωση στο διεθνή χώρο, αυτή την περήφανη πατρίδα. Ποιοι το κάναν όλο αυτό? Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μόνο στον Άγιο Τζοχατζόπουλο. Υπάρχουν και πάρα πολλοί. Γιατί από μόνος του δεν κατάφερε να φτάσουμε σε αυτή την εξαθλίωση. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι θα υπάρχουν και άλλες καταδίκες πολιτικών προσώπων? Υπάρχουν και άλλοι. Κρεμούν κάποιες ακόμα. Δεν έχει σημασία να τους αναφέρω εγώ τώρα. Και άλλες οι οποίες θα πρέπει να αποκαλυφθούν και η δικαιοσύνη να αφαιθεί εντελώς ελεύθερη να κάνει το καθήκον της. Γιατί έχουμε και παρεμβάσεις από πολιτικούς με έμεσο τρόπο, από δημοσιογράφους, από συγκροτήματα που θέλουν να αποδιηγητήσουν, να κατευθύνουν. Η δικαιοσύνη τελικά είναι ένα από τα σοβαρότερα προπύργια που έχει μείνει. Mm-hmm. Διότι ο πολιτικός κόσμος, εμείς οι πολιτικοί, έχουμε καταστεί ανυπόλοιπτοι με τα όσα κάναμε ή έπρεπε να μην κάνουμε και να κάνουμε παραπάνω και να τα κάναμε. Όπως και ο δημοσιογραφικός κόσμος, και αυτός έχει πρόβλημα πολύ μεγάλο. Τα λέει κάτι τόσο Τραταφυλόπουλος. Λοιπόν, το μόνο που μένει λοιπόν, το προπύργιο που μπορεί να εγγυηθεί μια ήρεμη πορεία για ένα ξεκαθάρισμα, είναι η δικαιοσύνη. Mm-hmm. Και πρέπει να την προστατεύσουμε. Γιατί και τελευταία που παρακολουθώ τις παρεμβάσεις και τις κριτικές που ασκούν κάποιοι για τα όσα έχουν συμβεί με την περίπτωση της περιβόητης Χρύσης Αυγής, εμένα τουλάχιστον με ενοχλούν και με συναχωρώ. Γιατί είμαι τώρα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Mm-hmm. Και εκ των πραγμάτων είμαι σε μια στενότερη επαφή με τους δικαστικούς λειτουργούς. Το βάρος κυρίως και βλέπω αυτή ότι την είναι τόσο αξιόλογοι άνθρωποι. Στους δικαστικούς λειτουργούς. Τόσο αξιόλογοι που είναι, τόσο συγκροτημένοι, αυτούς που γνωρίζω, δεν ξέρω αν είναι όλοι, και αν ιδιωτελείς, αποφασισμένοι να βοηθήσουν στο να προχωρήσουμε στην κάθαρση. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα βεβαίως μένει όλο το σύστημα να κινηθεί σε άλλη κατεύθυνση. Να χτίσουμε ένα άλλο πολιτικό σύστημα. Τώρα αυτό που είχαμε έχει καταρρεύσει. Πιστεύετε. Έχει καταρρεύσει. Δεν μπορεί να σταθεί αυτό το σύστημα. Το γνωρίζει και ο Πρωθυπουργός. Καλά κάνει και δίνει προτεραιότητα στην οικονομική ανάκαμψη, ανάταξη της οικονομικής κατάστασης. Αλλά πρέπει να χτίσουμε άλλο πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Και πρέπει να διαμορφώσουμε ένα άλλο κοινωνικό περιβάλλον. Με το ηθική κοινωνική είναι υπόσταση. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει σιγά σιγά ή θα γίνει όπως είναι κάποια παραδείγματα? Ας πούμε, ο κόσμος σήμερα παρατηρεί τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και γενικότερα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Ας πούμε, το ζήτημα της ΕΡΤ και το ζήτημα της Χρυσής Αυγής. Ήταν δύο αποφάσεις που πάρθηκαν εν μία νυχτή. Ήταν δύο αποφάσεις που στην ουσία έγιναν μαχαίρι. Δεν θα αποφύγω, θα αναφερθώ σε αυτό και μετά τα υπόλοιπα. Για να μπορείς να ασκήσεις κριτική, και είναι δικαίωμά σου το κάνεις, πολύ υπεύθυνη και σε βάθος,
καταρχήν πρέπει να αποδεσμευτείς από κάποιες, από ιδεολογικούς φανατισμούς, από κομματισμούς, κομματικούς φανατισμούς. Και δεύτερον, να είσαι καλά πληροφορημένος και γνώστης των όσων έχουν διαδραματιστεί ή επρόκειτο στο μέλλον να γίνουν. Αποφαίνονται και λένε ότι ξέρετε αυτό που έγινε με την Χρυσή Αυγή είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αλλά όμως εγώ τουλάχιστον δεν έχω την πληροφόρηση τι μαγείρευαν και τι προετοίμαζαν και γιατί όλη αυτή η έφοδος που έγινε. Αυτό το γνωρίζουν οι υπουργοί, ο πρωθυπουργός. Άρα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, να λέμε τη γνώμη μας, να ασκούμε την κριτική μας, να μην είμαστε αυστηροί και απαιτητικοί. Ότι είναι αυτό που λέμε, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, αν ήμουν εγώ αυτοκράτορας, θα ακούμε κάθε μέρα, αν ήμουν εγώ στο θέση του υπουργού, αν ήμουν σε δημοσιογράφο, λοιπόν, και να σου λέει κάποιος, αν ήμουν εγώ για την κάθαρση, μου λέει ένας μια μέρα, και του λέω, τι κάθαρση κύριε Διαπλοκή, εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία. Και τι προκοπεί να κάνεις τα οικονομικά, αφού είσαι καταχρεωμένος, ή θα σώσει και την Ελλάδα. Δεν πας δώσει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνουμε την κριτική μας, αλλά να είμαστε όμως προσεκτικοί. Και όπως είπα προηγουμένως, να χτίσουμε ένα. Α, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά γίνονται με δύο δρόμους. Ένας είναι ο δρόμος ο ομαλός. Μέσα από εντάσεις, μέσα από συγκρούσεις. Σίγουρα υπάρχουν και αυτοί που αντιδρούν και δεν συμφωνούν σε τέτοιες αποφάσεις. Και δικαίωμά τους είναι. Και αλίμονο αν συμφωνούσαμε. Και αλίμονο αν δεν αντιδρούν. Εγώ και σαν γιατρός σκέφτομαι τώρα και λέω καμιά φορά, ο άρρωστος που δεν κάνει πυρετό πεθαίνει. Ο οργανισμός που δεν κάνει πυρετό πεθαίνει. Το χρειαζόμαστε το πυρετό. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει όμως, να μάθουμε τον τρόπο να κάνουμε για να τον διάγνωση, να κάνουμε διάγνωση. Να δούμε ποια είναι τα συμπτώματα τα οποία συνθέτουν την εικόνα αυτή, την νοσηρή, την κλινική. Στην προκειμένη περίπτωση, την νοσηρή πολιτική εικόνα. Και να κάνουμε και θεραπευτική αγωγή, όχι με ασπιρίνη να ρίξουμε τον πυρετό που ανεβαίνει. Αυτό είναι άμεσο. Αλλά να κάνουμε αιτιολογική αντιμετώπιση. Τι φταίει και έφτασε εδώ που έφτασε ο άρρωστός μας. Άρα χρειάζεται αυτό. Ένα είναι αυτός ο δρόμος όπου πιστεύω είναι ο καλύτερος και ο άλλος είναι οι εκρήξεις οι κοινωνικές. Εκεί όμως πού μπορεί να οδηγήσουν. Δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι επιβολεύονται τα δικαιώματά μας. Υπάρχουν και εχθροί της Ελλάδος. Υπάρχουν και ανόητοι μέσα στην Ελλάδα. Απερίσκεπτοι. Άρα ο δεύτερος δρόμος είναι καταστροφικός ο δρόμος των κοινωνικών εκρήξεων και ανατροπών. Πιστεύετε ότι μοναδικός παράγοντας που φτάσαμε εδώ σε τόσο μεγάλα επίπεδα διαφθοράς ήταν και η συγκάλυψη? Και η συγκάλυψη και η υπερβολή. Έζησα χρόνια στο κοινοβούλιο και πάντα αντιδρούσα και συναχωριέμουν πάρα πολύ πως καλλιεργούσαμε ένα νοσηρό υπέδαφος, έδαφος, όταν οι μισοί κατηγορούσαν με τους άλλους μισούς για πατεώνες. Οπότε ένας που παρακολουθούσε και λέει, αυτοί εδώ μέσα τι λένε τώρα. Οι μεν λένε για τους άλλους απατεώνες. Και μάλιστα επιχειρούσαμε κάποιοι εξ ημών να τεκμηριώσουμε πόσα απατεώνες είναι αντίπαλοι μας. Το ίδιο και οι άλλοι. Πόσο άχρηστοι είναι αυτοί που κυβερνάνε και εμείς που θα έρθουμε να σώσουμε την Ελλάδα. Και μετά το αντίστροφο. Ένας λοιπόν που είναι νορμάλ άνθρωπος και αντικειμενικός και παρακολουθάει αυτή την διαμάχη, εκ των πραγμάτων απορρίπτει τον πολιτικό κόσμο και το πολιτικό σύστημα. Και αν αυτά έχουν βάση καλά, αν γίνονται όμως για μικροκομματικά ωφέλη που περισσότερες φορές γίνονται γι' αυτό, δηλαδή τα καταφέραμε και τραυματίσαμε βαριά τη δημοκρατία. Τραυματίσαμε πάρα πολύ και καλλιεργήσαμε το έδαφος για να συμβούν όλα αυτά τα περίεργα τα οποία συμβαίνουν και δεν ξέρω τι άλλο θα επακολουθήσει. Πρέπει να είναι προσεκτικοί. Μα ο άνθρωπος όταν σηκώνει το πόδι πρέπει να ξέρει που θα το πατήσει. Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρει που θα το πατήσει, το σηκώνει στο πόδι. Δεν είναι δυνατόν να γράφεις και να μην παίρνει εντολή από το κεφάλι η πένα, το χέρι ή να πυροβολείς πρώτα και μετά να παύλεις το στόχο. Έτσι κάναμε. Περίεργα πράγματα. Όμως δεν είναι αργά. Μέσα από αυτή τη δύναμη των πραγμάτων πιστεύω θα επικρατήσει νεφαλιότητα, θα αναγνωρίσουν την προσπάθεια που κάνει ο Πρωθυπουργός. Εγώ δεν ήρθα για να χαϊδέψω τα αυτιά του Πρωθυπουργού. Βλέπω έναν Πρωθυπουργό, σας μιλάω ειλικρινά, είναι η μοναδική, όχι μόνο, και, αλλά η κορυφαία προσωπικότητα που εγγυάται μια ομαλή πορεία του έθνους. Ο Σαμαράς. Πάνε και από τη Νέα Δημοκρατία, πάνε και από όλα τα άλλα. Ο Σαμαράς. Και πρέπει αυτό το κεφάλαιο το πολιτικό να το προστατεύσουμε και να το βοηθήσουμε. Γιατί από εκεί πέρα που θα πάμε. Δεν αμφισβητώ την
υπευθυνότητα των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Άλλες έχουν χρεωθεί με πολλά βάρη, άλλες δεν είναι όριμες να κυβερνήσουν την Ελλάδα και δεν είναι η ώρα το καράβι αυτό που τρικλίζει να το πάρουν κυβερνήτες που ακόμα δεν έχουν βγάλει τη σχολή. Έτσι, πώς το λέμε τώρα, εμπορική κράτο, λέω κάπως. Ναυτικών δοκίμων. Ναυτικών δοκίμων. Αφού δεν έχουν βγάλει ακόμα, θα τους βάλουμε κατευθείαν. Θα έρθει η ώρα τους. Θα εκπαιδευτούν, θα μάθουν. Έτσι γίνεται και στη δημοσιογραφία, έτσι γίνεται και σε όλες τις επιστήμες και σε όλες τις εκφράσεις της ζωής. Λοιπόν, έχουμε το θέμα δηλαδή είναι να υπάρχει μια συνέχεια των έργων και των στόχων για την καλύτερη στην ουσία. Πώς να το πω, για, την καλύτερη, για να οδηγήσουμε το πλοίο στο λιμάνι. Στο λιμάνι. Αυτό. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε και εσείς. Θα το κάνω λίγο πιο απλά. Δηλαδή, υπήρχαν κυβερνήσεις που έκαναν το δικό τους έργο. Έβγαιναν καινούργιες κυβερνήσεις, σταματούσαν το έργο της προηγούμενης και ξεκινούσαν το δικό τους. Έτσι. Δεν υπήρχε μία συνοχή και μία σωστή ακολουθία. Γιατί υπήρχε μέσα στην ίδια κυβέρνηση. Αναλαμβάνει ένας υπουργός, αμήνει η κυβέρνηση και αλλάζει την πολιτική την επόμενη μέρα του προηγούμενου υπουργού. Γίνεται αγγελία προγραμμάτων προεκλογικά και από αυτά ελάχιστα εφαρμόζονται. Αυτά δεν μπορούν να πάνε έτσι. Ούτε μπορούν να έχουμε νόμους διάτριτους για το πολιτικό χρήμα και για το πόθεν έσχεση των βουλευτών, ελέγχοντες και ελεγχόμενοι. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα αλλάξουμε. Να τα αλλάξουμε γρήγορα. Και κάτι πολύ απλό, απλό και δύσκολο ταυτόχρονα. Ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ξέρει τι πρέπει να κάνει απέναντι στον εαυτό του, αν τον σέβεται αυτόν τον έρμο τον εαυτό του. Πολύ μεγάλη υπόθεση να σέβεις τον εαυτό σου πρώτα. Σαν γυναίκα, σαν άντρα, σαν πολίτης. Τι πρέπει να κάνει απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και στην πατρίδα. Το ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Ας το κάνει λοιπόν. Και ας σταματήσει να αποδίδει ευθύνες στους άλλους. Τα του οίκου του δηλαδή. Ας κάνει τα δικά του πράγματα σωστά. Αλλά με σεβασμό όμως το κοινωνικό σύνολο. Και ακόμη, αν κάνουμε μια κριτική και λέμε ποιος φταίει. Δεν φταίνουν μόνο αυτοί που είναι οι εμπλεκόμενοι. Ή ο Άκης ή ο Μάκης και οποιοσδήποτε άλλος που φταίει μόνο. Φταίνουν και εκείνοι που στέκονται απαθείς και αδιάφοροι μπροστά στα φαινόμενα αυτά. Τι κάνανε οι οπαδοί του που όταν γνώριζαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Του Σούρνα, του Άκη. Δεν είχαν εκτιμήσει κάποιους παράγοντες. Με ποια κριτήρια τον ψήφισαν, με ένα τραπέζι, χάνεται στην πλάτη και με μια υπόσχεση διορίζει το παιδί. Θέλω να πω δηλαδή, δεν έχει ευθύνες μόνο ο απατεώνας, ο διαπλεκόμενος και ο διαφθαρμένος. Έχει ευθύνες και εκείνος που στέκεται παθητικά, αδιάφορα, απέναντι στο όριο της διαφθοράς. Ναι, αλλά φταίνε και οι πολιτικοί γιατί έμαθαν στον κόσμο να κινείται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί αν ο τρόπος προσέγγισης των πολιτών από τον πολιτικό κόσμο και από συγκεκριμένα πρόσωπα, βουλευτών, υπουργών και όλων όσων συμμετέχουν σε κυβερνήσεις, δεν έμαθαν και δεν έδειξαν στον κόσμο το σωστό δρόμο αντιμετώπισης των πραγμάτων και δεν έδειξαν στον κόσμο πάνω απ' όλα την... τους τρόπους που έπρεπε να κινηθεί για να γίνει το κοινό καλό. Έτσι συμφωνώ, δεν είναι. Συμφωνώ απόλυτα επειδή έτσι έχουν τα πράγματα. Δηλαδή, οι πολιτικοί φταίνουν πρώτα. Οι πολίτες μπορεί να εκτραπούν, μπορεί να διαφορήσουν, μπορεί έχουν τις ευθύνες τους. Έχουν, ευθύνη δεν μπορεί. Είναι κακό πράγμα να μην αποδίδουμε προσωπική ευθύνη. Έτσι, και να το πάμε όλο στο σύνολο. Υπάρχουν προσωπικές ευθύνες παντού. Αλλά κάποιοι έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης και αυτό το έχουν οι πολιτικοί που όφυλαν με το παράδειγμα τον τρόπο συμπεριφοράς άσκησης εξουσίας έτσι, χρηστής διαχείρισης σεβασμού στο χρήμα, στον πολίτη να συμπεριφθούν διαφορετικά και αλλιώς να χειρίζουν τα πράγματα. Βεβαίως εκεί είναι ψηλά. Από εκεί πέρα φαίνεται όμως. Γιατί ξέρετε υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Όταν κάποιος είναι ένας βουλευτής που δεν έχει γίνει ακόμα υπουργός, βλέπουμε μία στροφή 360 μοιρών από τη στιγμή που γίνεται από βουλευτής υπουργός. Ναι. Φεύγουμε στην ουσία το ότι είχαμε κάποιους ανθρώπους ανάγκη μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε και όταν φτάσαμε σε αυτό το σημείο ξεχνάμε όλους τους υπόλοιπους. Ξέρετε, ξεχνάνε πολύ εύκολα. Είναι η ανθρώπινη αδυναμία αυτή. Δεν είναι μόνο η πολιτική. Εγώ θα πάω λίγο και αλλού στην
στον κρατικό, στον χώρο των κρατικών λειτουργών ή των δημοσίων υπαλλήλων. Ξεκινάει όλο το κολλιότα από μια οικογένεια φτωχή, ταλαιπωρεμένη οικογένεια, και έρχεται λοιπόν στο Άστι και ανεβαίνει τα σκαλοπάτια. Αυτός ο άνθρωπος πώς ξεχνάει την προέλευσή του και συμπεριφέρεται τόσο απρεπώς σε εκείνους τους ανθρώπους που δεν έμαθαν τα γράμματα, που έχουν μια προέλευση από μια περιφέρεια, από μια δύσκολη περιοχή. Δεν βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών ακόμα της δημόσιας διοίκησης απέναντι στον ηλικιωμένο, στον επισκέπτη, πώς συμπεριφέρονται. Εγώ το έζησα ως γιατρός αυτό, όταν δείχνα κλινική και έβλεπα παιδιά από την περιφέρεια, φορώντας την μπλούζα και τα ακουστικά, συμπεριφέρονταν κατά τρόπο απαράδεκτο σε ασθενείς και σε ασθενείς. Και τους έλεγα, για όνομα του Θεού, μέχρι εχθές ήσουν σε αυτό το περιβάλλον, τώρα το ξέχασες. Γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι? Είναι μια ανθρώπινη αδυναμία αυτή. Είναι. Αλλά πρέπει να θεραπεύσουμε όμως. Εκείνο το οποίο έχει λείψει, είναι το εξής. Έχουν λείψει δύο βασικοί παράγοντες. Και ίσως αυτό να βοηθάει όσο μπορώ και εγώ και εσείς να βοηθήσουμε. Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα άλλο κοινωνικό περιβάλλον. Ηθικό κοινωνικό περιβάλλον. Δύο πράγματα είναι απαραίτητα γιατί αυτά λείπουν. Είναι η ηθική συνείδηση και, η κοινή γνώμη. Κρίση γνώμης. Δηλαδή έπαψε να υπάρχει αυτό, ηθική συνείδηση. Αυτό που θα σε οδηγήσει στο καθήκον, σε ό,τι πρέπει να κάνεις. Αυτό έχει λίγο έτσι ξεφτύσει. Και δεν τον ενδιαφέρει τον άλλον τόσο πολύ. Και τι θα πει η κοινωνία, το καθήκον. Ξέρετε, το καθήκον, η ηθική συνείδηση. Η συνείδηση είναι ένας φοβερός ελεγκτικός μηχανισμός. Ο νόμος επιβάλλει και κυρώσεις. Αλλά το ηθικό δίκαιο όμως, το άγραφο δίκαιο, έχει ελεγκτικό μηχανισμό τη συνείδηση. Και αυτή η συνείδηση είναι που είναι μαζί σου πάντα, ούτε η γυναίκα ούτε ο άντρας, με αυτή κοιμάσαι. Αν αυτή τη συνείδηση την αφήσει να χαλαρώσει, αδυνατίζει ο ελεγκτικός μηχανισμός που είναι σοβαρός. Τα ζούμε όλοι μας. Από μέσα μας με βασανίζει. Πώς θα το ξεπεράσω αυτό? Και το άλλο είναι η κοινή γνώμη. Που ήταν κάποτε αυστηρός ελεγκτικός μηχανισμός. Τι θα πει η κοινή γνώμη τώρα για μένα, για τη γυναίκα μου, για τα παιδιά μου? Άρα δεν πρέπει να το κάνω αυτό. Τώρα έχετε κοινή γνώμη, η οποία μάλλον επιβραβεύει πράξεις ατιμωτικές, ανήθικες συμπεριφορές και διαπλοκές. Αυτό είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο να μερικοί να τους φθήνουν και να λένε ψιλοβρέχει έξω. Είναι φοβερό. Το έχουμε ακούσει. Δεν βαριέσαι, τώρα πάμε παρακάτω. Και είπε. Και τι σε νοιάζει τώρα, σαν είπε τώρα, χάλασε ο κόσμος. Είναι... Αυτό είναι τρομερό. Έτσι. Ή να χρησιμοποιήσω ακόμα μια λαϊκή έκφραση. Ας μας το επιτρέψουν οι τηλεθεατές και οι ακροατές σας. Καλλιεργήθηκε μια ανατροπία. Γαϊδουρινό πρόσωπο, χαριτωμένη ζωή. Πρέπει αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Να δημιουργήσουμε ένα ηθικό κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό είναι εκείνο που θα υπηρετήσει ένα καινούριο πολιτικό σύστημα πάνω σε στέρεες βάσεις, με κοινωνική δικαιοσύνη, με ανθρώπινη αξιοπρέπεια, με δημοκρατία, με δυνατότητα κριτικής, αμφισβήτησης και διαλόγου. Αυτά είναι τα στοιχεία τα ουσιαστικά της δημοκρατίας. Να έχω δικαίωμα να κρίνω, να αντιλέγω, να διαφωνώ, αλλά όμως στο τέλος να πειθαρχώ πού? Στους νόμους του κράτους. Τους καλούς νόμους, έχουμε και κακούς λεβέτα. Στους νόμους του κράτους και να πειθαρχώ στην πλειοψηφία. Να είμαι εγώ στο κόμμα, ήμουν πολλές φορές διαμετρικά αντίθετος απέναντι στην ηγεσία, στα όσα λέγαμε εκεί κλεισμένο των θυρών, αλλά στο τέλος έλεγα εγώ τα είπα αυτά. Διαφώνησα, αλλά ό,τι αποφασίσει η πλειοψηφία θα πειθαρχήσω. Αυτή είναι η κανόνα της δημοκρατίας. Όχι επειδή δεν μου αρέσει εμένα κάτι, διαφωνώ, σηκώναμε και σηκώνω επανάσταση. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να τους διδάξουμε. Πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Και οι νόμοι κάποια στιγμή πρέπει να τηρούνται. Απαραίτητος. Αυτό που λέγαν dura lex et lex, σκληρή νόμη αλλά νόμη. Αλλά εδώ όμως υπάρχει και μια ένσταση. Πιστεύετε ότι η δικαιοσύνη ενήργησε σωστά στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής? Θα σας πω για τη δικαιοσύνη. Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Και η δικαιοσύνη πρέπει να εφαρμόζει τους νόμους. Οι πολιτικοί πρέπει να ξέρουν, να προσέχουν τι νόμους κάνουν. Διότι υπάρχει και η λεγόμενη νομότυπη διαπλοκή. Με το γράμμα του νόμου εγώ να διαπλέκομαι, να είμαι κατοχυρωμένος. Έχω ένα βιβλίο, το κυκλοφορήσω κάποτε, «Νοθευμένη δημοκρατία
νομότυπη διαπλοκή, αθέατη απάτη. Η αθέατη απάτη είναι φοβερά στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει όλη μου αυτή την πορεία. Πώς δηλαδή μπορείς με τον νόμο να κλέβεις το δημόσιο. Άνεση δηλαδή. Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε, να τα ξεδιπλώσουμε. Άρα σε εφαρμογή των νόμων από τη δικαιοσύνη, αλλά νόμους καλούς όμως από τους πολιτικούς. Αυτά είναι απαραίτητα. Έτσι. Και κάποιους νόμους που είδαμε ότι δεν απολύτω, να αλλάξουμε. Τώρα αυτό που είπατε για την... Ναι, εγώ πιστεύω ότι η δικαιοσύνη έκανε και κάνει καλά τη δουλειά της. Πήγα δηλαδή από την πρώτη μέρα. Μόλις αποφυλακίστηκαν οι τρεις βουλευτές, όταν μπήκαν μέσα λένε εδώ δικαιοσύνη τα λοιπά. Είναι πολύ καλή, αυστηρή. Κάποιοι. Άλλοι είπαν κακό τους βάλαν. Την επόμενη μέρα. Αυτοί οι κάποιοι είπαν τι δικαιοσύνη είναι αυτή που τους έβγαλε έξω. Και άλλοι είπαν καλά τους έκανε και τους έβγαλε έξω. Mm-hmm. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Αυτά συνιστούν πολιτική σχιζοφρένεια. Είναι η κοινή γνώμη όμως. Και στην κοινή γνώμη, γιατί όχι. Κοινή γνώμη, τι, κοινή γνώμη, κρυθεί. Όταν λέμε κοινή γνώμη, κάποιοι οι οποίοι είναι οι μαϊντανοί της κοινής γνώμης. Mm-hmm. Ή λέει αυτό, το έχει κατευθύνει η κυβέρνηση πρώτη μέρα. Αυτή λέει διέταξε και τους βάλανε μέσα. Δεν κατάλαβα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Και την άλλη μέρα που βγήκαν έξω, η κυβέρνηση έβγαλε έξω. Mm-hmm. Μια βιασύνη, μια επιπολαιότητα, μια προχειρότητα και από δημοσιογράφους οι οποίοι παρουσιάζονται ότι είναι και οι φίρμες. Mm-hmm. Της ενημέρωσης. Αν και ο καθένας έχει μια κομματική ταυτότητα, mm-hmm. κάποιοι εξ αυτών. Όλο αυτό πιστεύετε που έγινε και παρακολουθήσαμε όλοι μας από την προηγούμενη εβδομάδα. Πιστεύετε ότι τα ποσοστά στην ουσία της Χρυσής Αυγής με τον τρόπο που έγινε θα μειωθούν ή θα αυξηθούν? Λογικά πρέπει να μειωθούν. Mm-hmm. Διότι ο τρόπος μπορεί να κάποιος άλλος καλύτερος, χειρότερος, να τους δοκιμάσεις όλους. Mm-hmm. Όπως λέω καμιά φορά μια παρένθεση για να καταλάβεις αν ποια γυναίκα είναι καλύτερη, πρέπει να τις παντρευτείς όλες. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έχουμε όλους τους τρόπους τώρα. Έτσι. Mm-hmm. Μήπως όμως χρειαζόταν μια καλύτερη οργάνωση ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η διχογνωμία στην κοινωνία με βάση τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν? Πάλι εγώ θα πω και σας είπα στην αρχή. Πρέπει να έχεις την ενημέρωση τι ακριβώς γνωρίζουν οι αρχές ασφαλείας, η ΑΕΠ κτλ. Τι προγραμματίζεται, mm-hmm. και ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να παρέμβουν. Mm-hmm. Δεν είναι, πιστεύω, εύκολο να κρίνεις όταν δεν έχεις την πλήρη ενημέρωση. Αλλά το θέμα όμως δεν είναι ο τρόπος που ακολουθήσαμε για να βγάλει συμπεράσματα ο πολίτης και να επαναπροσδιορίσει τη θέση του απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Mm-hmm. Είναι τα γεγονότα. Έτσι όπως ξετυλίγονται. Με φωτογραφίες, με δηλώσεις, με πιστήρια, με αποδείξεις. Ας τι λένε οι δικαστές τελευταία ανάλυση. Κάνουν δουλειά τους. Εδώ έχουμε εικόνες αντριχιαστικές. Εδώ έχουμε φοβερά, φρικτά πράγματα τα οποία είδαν την δημοσιότητα και έχουν απεικονιστεί και έχουν καταγραφεί. Αυτά θα δει ο πολίτης. Και αν δεν αρέσει η τελευταία ανάλυση η Νέα Δημοκρατία ή το Πασό κάποια άλλη. Δεν είναι τώρα τρόπος σκέψης αυτός να πας σε μια εγκληματική οργάνωση να ψηφίσεις. Mm-hmm. Κάνε κάτι δικό σου. Και άμα δεν μπορείς κάτι δικό σου, θα πρέπει να κάνεις έγκλημα τελικά. Δηλαδή με τη λογική πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν ευθύνες. Ο κόσμος αυτός πήγε για... τον οδήγησαν κάποια αίτια τα οποία πρέπει να τα δούμε, mm-hmm. να ενδοσκοπήσουμε, να ερευνήσουμε τα αίτια αυτά και στο βαθμό που μπορούμε να δώσουμε λύση. Γιατί βλέπω τον τύπο έχει μια ομοβροντία έτσι στα επεισόδια αυτά, τα κτηνόδικα απάνθρωπα που έχουν καταγραφεί, αλλά όμως λίγο ασχολούμαστε γιατί πήγαν όλοι αυτοί εκεί. Γιατί. Γιατί πήγαν αυτοί οι 500.000 και παραμένουν κάποιοι ακόμα. Ποιοι τους όθησαν, mm-hmm. ποιοι τους έσβρωξαν να πάνε εκεί. Και κάποιοι, είναι, και κάποιοι άλλοι λένε, και θέλω να απαντήσετε σε αυτούς που το λένε αυτό, τι συμβαίνει από τη στιγμή που ανεβαίνει η Χρυσή Αυγή, ποιοι είναι οι λόγοι που ανέβηκε η Χρυσή Αυγή, ποιοι όθησαν αυτούς τους ανθρώπους να ψηφίσουν τη Χρυσή Αυγή, αλλά είναι και άλλοι που λένε ότι πρέπει να φτάσουμε σε μια στιγερή δολοφονία για να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες από μέρος της
πολιτείας. Αυτό το συζητάμε. Μπορεί να έπρεπε νωρίτερα, μπορεί να έπρεπε και αργότερα ακόμη. Αν το κάναν νωρίτερα, θα λέγανε τώρα, μα τι κακό τους έπιασε και πάνε και τους συλλαμβάνουν. Mm-hmm. Αν το κάναν αργότερα από την εγκληματική αυτή ενέργεια, θα λέγανε, μα τι κάνουν τώρα, τους αφήνουν. Mm-hmm. Πάντα έχουμε να πούμε κάτι mm-hmm. για τον χρόνο των κινήσεων. Αυτό όμως δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι τι σημαίνει ακριβώς. Mm-hmm. Και η ουσία είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία. Ξέρετε ότι είναι φοβερό αυτό που θα σας πω, ότι αισθάνομαι πολύ καλύτερα που δεν είμαι μέσα στη Βουλή. Περνάω από ένα κοινοβούλιο και περνάω από ένα κοινοβούλιο και στεναχωριέμαι. Εμείς είχαμε, εγώ έκανα από 27 χρόνια, πόσο 30 στην πολιτική έτσι. Υπήρχε ένα σεβασμός μέσα στη Βουλή. Στους εκείνους που ήταν παλιότεροι βουλευτές, σεβασμός στην άποψη, στη γνώμη, πολιτική κλπ. Αυτό το πράγμα που είναι σήμερα είναι φοβερό που συμβαίνει. Πρέπει να αντιμετωπίσω, αυτό είναι το προπήριο της δημοκρατίας η Βουλή. Δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι να καταρρεύσει. Αλλά όμως να καθίσουμε και να καταγράψουμε τα αίτια. Να τα πούμε με το όνομά τους. Ποια είναι τα αίτια που οδήγησαν τον κόσμο να ψηφίσει τη Χρυσή Αυγή. Εσείς προσωπικά τι πιστεύετε? Εγώ έχω κάνει μια κατάταξη. Θέλει ολόκληρη ιστορία γιατί μπορεί και να μην είναι δική μου σωστή η κατάταξη. Αρχίζουμε και κάνουμε ένα διάλογο και λέμε είναι 1, 2, 3, 5, 10. Θα προσθέσουμε, θα αφαιρέσουμε, θα τη ιεραρχήσουμε, θα αξιολογήσουμε και θα αρχίσουμε μετά την αιτιολογική της αντιμετώπιση. Άντε όμως που μερικά από αυτά προσκρούν στα δικά μας τα συμφέροντα, γιατί πρέπει για να δώσουμε λύση πρέπει να φύγουν κάποιοι από εμάς, από την πολιτική, κάποιοι να πάνε φυλακοί, κάποιοι να αποκαλυφθούν για την ικανότητά τους, δεν είναι όλοι ένοχοι. Και όταν φτάνουμε εκεί, θυμάμαι κάποτε στο κόμμα το δικό μου, όταν έφτανε η ώρα μετά τα αποτελέσματα που δεν ήταν πάντα για μας ικανοποιητικά, αποτελέσματα ήττας, λέγαμε θα κουβεντιάσουμε τώρα τα αποτελέσματα, θα κουβεντιάσουμε τα αίτια. Άντε το πρώτο μήνα, άντε το δεύτερο μήνα και μετά φωνάξαμε και μετά ξεχνούσαμε. Και μου λέει ένας νέος βουλευτής και εγώ άπειρος τότε, μην το ψάχνεις, μου λέει, θα προσκρούσεις ονόματα και συμπεριφορές και επομένως αυτοί δεν θα τα αφήσουν να γίνει και δεν έγινε ποτέ. Καμία φορά. Είχα πάρει μέρος σε 11 εκλογές. Mm-hmm. Κάποιες εξ αυτών δεν πήγαν καλά. Ποτέ δεν συζητήσαμε. Κανένα κόμμα δεν συζήτησε γιατί έχασε τις εκλογές. Διότι προσέκρουε και προσκρούει σε πρόσωπα, σε συμφέροντα, σε διαπλεκόμενους. Δεν πάμε μπροστά όμως, έτσι. Διαπλοκή. Όταν δεν πάει κάτι στο σταθμό, καθώς και κουβεντιάζουμε. Γιατί ρε παιδιά, πέφτει η τηλεθέαση, κάτι δεν πάει καλά. Mm-hmm. Αλλά όμως, άμα είμαι η Κωνσταντίνα και ο Σούλας στη μέση, τώρα mm-hmm. τι να κουβεντιάσουμε αυτά, ας το πάμε παραπέρα κανέναν άλλον. Mm-hmm. Έτσι και θα καταρρεύσει όμως κάποια μέρα. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι αυτός είναι ένας παράγων που οδήγησε τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή? Ποιο? Ότι είναι ένας παράγοντας που οδήγησε τη Χρυσή Αυγή. Βεβαίως. Τι τρελάθηκε ο κόσμος. Εγώ έχω από το περιβάλλον το δικό μου και συγγενείς και φίλους, χωριανούς. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τη ζωή τους, έχουν ηθική υπόσταση. Mm-hmm. Και όταν μου λένε ότι δεν αντέχουμε αυτή την κατάσταση που υπάρχει, δεν σας αντέχουμε. Μπορεί βέβαια να είναι πολύ επιδυτική, αλλά ας τους κάνουμε εμείς να είναι λιγότερο αυστηροί με τη συμπεριφορά μας. Πώς θα γίνει δηλαδή. Και ακόμα και σήμερα ο κόσμος διαμαρτύρεται. Βγήκε η λίστα Λαγκάρντ, εντάξει. Βρήκαμε και ένα σώδημα από Κωνσταντίνο, φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα και μετά τι έγινε άλλο. Τι έγινε από εκεί πέρα. Με ρωτάνε εμένα, εγώ τι απαντάω. Δεν ξέρω. Ή λέει, εδώ που φτάσαμε τώρα δεν έχουμε περιθώρια άλλα για χαζοπαζαρέματα. Δηλαδή πρέπει να δούμε την ουσία της υποθέσεις και να πάρουμε αποφάσεις. Η πατρίδα κινδυνεύει. Είναι σε άμεσο κίνδυνο. Και πρέπει να τη σώσουμε. Έτσι. Και πρέπει να συστρατευτούμε όλοι. Και τι θα κάνουμε, άμα μπορεί κάποια πολιτική δύναμη να ξυπνήσει, να ξεφυτρώσει, να σε έχει. Καλώς όρισε. Από αυτές που έχουμε όμως, θα κάνεις την επιλογή. Από αυτά που έχεις στην αγορά, τα προϊόντα, θα κάνεις την επιλογή σου. Λοιπόν, εγώ δεν έκανα λόγο να παριστάνω αυτό που χαίδευε αυτιά. Υπάρχει. Η καλύτερη λύση είναι η δημοκρατία. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Mm-hmm. Όχι επειδή ανήκω στο κόμμα αυτό. Mm-hmm. Ούτε προσδοκώ καμία
ανέλυξη. Εγώ τον κύκλο μου το έχω κλείσει. Έτσι, αλλά είναι μια δύναμη εγγύησης. Με έναν πρωθυπουργό ρεαλιστή, ικανό, που τα κατάφερε σε ένα χρόνο μέσα να αλλάξει τα πράγματα. Πολύ, όχι, λίγο ναι. Περιμένουμε ναι. Περιμένουμε ναι. Αυτό το εκτιμήσουμε όμως. Μην το λιθοβολούμε κάθε μέρα. Και αν κάνει κάποιο λάθος θα τον πετροβολήσουμε. Αυτό είναι δηλαδή. Είναι σαν να μιλάει κάποιος όπως εμείς τώρα εδώ. Και σίγουρα σε μια ώρα εκπομπή κάτι εγώ μπορώ να πω λάθος. Εσείς μπορεί κάτι να εκφραστεί διαφορετικά. Και σου λέει, α, αυτό. Αυτό μόνο είπα δηλαδή στη μια ώρα. Αυτό μόνο δηλαδή, δεν άκουσες τίποτα άλλο. Εσύ τα άλλα όλα τα περνάς έτσι. Έτσι. Πείτε μου κάτι, την προηγούμενη εβδομάδα είχατε συνάντηση με, αν δεν κάνω λάθος, με εκπροσώπους της Τρόικας. Την προπροηγούμενη εβδομάδα. Εγώ τώρα το είχα λάβει ο κύριος Τέντες το θέμα αυτό. Εγώ παρέδωσα το σχέδιο κατά της διαφθοράς, το σχέδιο διαφάνειας, τον κύριο Τέντε. Και μάλιστα πριν από λίγο τον βρήκα. Ήρθε στο γραφείο μου, συζητήσαμε. Κάναμε όλη την προετοιμασία και έχει ένα ρόλο του εθνικού συντονιστή που υπάρχει στον Πρωθυπουργό. Εγώ είμαι στην κυβέρνηση, έτσι. Και πιστεύω ότι πάμε καλά. Δηλαδή, έχουμε εξετάσει το θέμα της διαφθοράς, την έκταση, τις επιπτώσεις. Δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι ποικίλες επιπτώσεις. Και κάναμε και ένα διάγραμμα, χρονοδιάγραμμα, στοχοδιάγραμμα, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα της διαφθοράς, που θα δώσουμε προτεραιότητα και προχωράμε βάσει αυτού του σχεδίου. Και εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στην Τρόστη, στο μνημόνιο, μνημονιακές, γιατί έχουμε υπογράψει ένα πρωτόκολλο. Είναι το λεγόμενο οδικό χάρτη που έχουμε υπογράψει. Αλλά το σχέδιο που έκανα εγώ με τους συνεργάτες μου είναι ευρύτερο σε επιδιώξεις και σε βάθος χρόνου πολύ πιο μεγάλο. Διότι εμείς δεν είμαστε για μια τριετία, ένα χρόνο που θα είναι Τρόικα, είμαστε για πάντα εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε ικανοποιημένοι. Πιστεύω ότι αποδίδουν οι ενεργοί. Τα οργανωμένα συμφέροντα είναι πάρα πολύ δυνατά. Πανίσχυρα είναι, αλλά όμως τους πολεμάμε. Δυστυχώς δεν έχουν φιλότιμο. Πώς βλέπουν αυτά τα στοιχεία διαφθοράς που τους παρουσιάζετε? Εντάξει, οι άνθρωποι δυστυχώς δεν έχουν τίποτα με αυτούς που ανήκουν στην οικονομική ολιγαρχία. Δεν τους ζήτησα ποτέ. Μάλλον τους λυπάμαι. Γιατί έχουν μια νοοτροπία παθολογική. Δεν κατάλαβα γιατί τα θέλουν όλα, τα κάνουν όλα. Τι δηλαδή? Δεν τα κατάλαβε γιατί εκμεταλλεύονται αυτούς που δουλεύουν με τέτοιο σκληρό τρόπο και απάνθρωπο. Γιατί αυτή την πατρίδα δεν τη σέβονται καθόλου. Δεν τους είδα να συνεισφέρουν στον τόπο. Δεν διδάχτηκε τίποτα από τους μεγάλους ευεργέτες στους εθνικούς αγώνες. Το μόνο που επιδιώκω είναι πώς θα μπορέσουν να ασχίσουν εξουσία. Αυτό εσείς αντιληφθήκατε τη συζήτηση που είχατε? Ναι. Το ζω. Όχι, εδώ το δω με τη Ελλάδα, σαν πολιτικός με τέτοια μεγάλη διαδρομή. Και με στεναχωρεί αυτό, γιατί όταν η πατρίδα περνάει τέτοια κρίση, πρέπει και λίγο να ανατρέξουμε στο παρελθόν, να δούμε πόσοι αγωνίστηκαν, έπεσαν στα παιδιά των μαχών, θυσιάστηκαν. Α, σε αυτούς όλους τι θα πούμε, μα ξυπνίζω κάποια στιγμή? Τι κάνουμε εμείς εδώ? Γιατί δεν βοηθάνε και αυτοί στην δύσκολη κατάσταση που είναι ο τόπος? Πού είναι οι εφοπλιστές και της οικονομικής ολιγαρχίας? Αλλά εγώ τους έχω ράματα για την κουβέντα όμως, όταν θα έρθει η ώρα. Με το λαθρεμπόριο καυσίμων, κύριε Σούρλα, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε? Ευτυχώς φορέθηκε ο Τραταφυλόπουλος, τόλμησα. Κάναμε μια συντονισμένη προσπάθεια. Η απάτη. Η εθνική προδοσία. Να νοθεύουν τα καύσιμα των απλοδυνάμεων. Έτσι. Έχει περιοριστεί, διότι από τότε μπήκε το ΣΔΟΕ μέσα και κάνει ελέγχους, έχουν περιοριστεί, αλλά υπάρχουν κάτι κατάλοιπα ακόμα. Στα γονίδια υπάρχουν και εκεί. Τα παρακολουθούμε, τα ελέγχουμε και πιστεύω ότι θα περιοριστεί το κακό, όπως και το λαθρεμπόριο καυσίμων, δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Αλλά όμως, ένα θέμα που βλέπω ότι περνάει και ο χρόνος μας, θα επανέλθουμε λίγο στη δίκη του Χατζόπουλου. Βεβαίως. Σε ένα σοβαρό θέμα. Διαβάζεται για τις offshore εταιρείες. Ναι. Αυτό είναι το πιο αμαρτωλό όχημα φοροδιαφυγής, φοροαπαφυγής και απάτης. Το οποίο έχει υιοθετήσει η παγκόσμια κοινότητα. Ανθεί στην Ελλάδα, offshore εταιρεία σημαίνει και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και φοροδιαφυγή.
δεν γνωρίζεις ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της offshore εταιρείας και δεν γνωρίζεις και από πού βρήκε τα λεφτά. Κι όμως αυτό υπάρχει σήμερα. Και η διεθνής κοινότητα είναι απλά παρακολουθάει, αδιάφοροι, οι τζίγκους και οι άλλοι. Κι άλλα θέλουμε, ρωτάω καμιά φορά τον εαυτό μου και λέω, τι άλλο πρέπει να δουν τα μάτια μας με τους offshore για να βάλουμε μια τάξη. Και με τριγωνικές συναλλαγές. Από αλλού παίρνεις λοιπόν το προϊόν και από αλλού πιάνει το τιμολόγιο. Αγοράζω πετρέλαιο από τη Ρωσία, πληρώνεται από τις Παρθένους νήσους, έτσι. Και μετά οι offshore που έχω εγώ Παρθένους νήσους μου κόβουν εμένα τιμολόγιο. Τόσο προκριτική απάτη. Γιατί, ρωτάω απλούς, γιατί από εκεί που ξεκινάει το προϊόν να κόβει και το τιμολόγιο απευθείας. Γιατί να κάνει τρίγωνο. Έτσι. Επομένως, έχουμε υποδομές για πατεώνες. Και μετά τον Τζοχαζόπουλο. Δυστυχώς αυτά. Πιστεύετε ότι θα είχε αυτή την εξέλιξη αυτή η ιστορία? Ποια? Με τον Άκη Τζοχαζόπουλο. Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα έφτανε στη δικαιοσύνη? Κάποια στιγμή πιστεύω ότι δεν θα έφτανε, γιατί έγινε μια εξαιρετική επιτροπή η οποία τους έβγαλε άνθρωπος και αυτόν και τον Παπα-Κωνσταντίνο. Δεν συμμετείχα. Δεν ήθελα να συμμετάσχω σε αυτή την επιτροπή. Για ποιο λόγο? Εγώ πιστεύω ότι δεν έκαναν όσα έπρεπε να κάνουν ή δεν μπορούσαν να κάνουν. Ή δεν, ξέρετε, είναι τέτοιος ο μηχανισμός που δείξει δυνατότητα. Ζητάς δικαστική συνδρομή και δεν σου τη δίνουν οι ξένες υπηρεσίες. Διότι θέλουν να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Γι' αυτό λέμε εδώ, βλέπουμε ένα σάπιο σύστημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια. Έχουμε τις αγορές. Ποιες είναι αυτές οι αγορές? Έχουμε κάτι οίκους αξιολόγησης. Δεν ξέρω ποιος τους έκανε αυτούς και πώς μπορούν να βαθμολογούν και να κρίνουν. Αλλά αυτές οι αγορές, θα βγούμε στις αγορές, λέμε. Ποιος είναι, ποιες είναι αυτές οι αγορές και πώς τα κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον πλούτο. Και πάω πάλι στις offshore εταιρείες. Το 1 τρίτο ή περισσότερο από 1 τρίτο του παγκόσμιου πλούτου είναι σε μερικές χιλιάδες χέρια offshore εταιριών. Και βλέπουμε και κάτι λουλούδια που εμφανίζονται από άλλες χώρες, πρώην κομμουνιστικές κτλ. Πάμπλουτοι. Μπορούν να μας σώσουν αυτοί? Μακάρι. Μακάρι. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο να πάμε στο Σωτήρι να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Και να σας χαιρετήσουμε. Έχουν μείνει νομίζω 4 λεπτά πριν τις 2. Να μιλήσουμε λοιπόν με τον Σωτήρη Σκουλούδη, ο οποίος βρίσκεται στο εφετείο. Να δούμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Μιλήσατε για offshore εταιρείες, μιλήσατε για το λανθρεμπόριο καυσίμων, για τον Άκη Τσοχατζόπουλο και για την Χρυσή Αυγή. Πιστεύετε ότι αυτή η κουβέντα που κάναμε σήμερα γίνεται με άλλα πολιτικά πρόσωπα? Έχουν καταλάβει ποια είναι η ευθύνη τους? Έχουν καταλάβει ότι πρέπει να αναρωτηθούν και οι ίδιοι για ποιο λόγο φτάσαμε εδώ σήμερα να μιλάμε για την Χρυσή Αυγή, να μιλάμε για μία δολοφονία, να μιλάμε για διαφθορά, να μιλάμε για διαπλοκή και είμαστε μία πλούσια. Είμαστε μία μικρή χώρα, αλλά πλούσια σε πολλά πράγματα. Ναι. Κύριε Σούρλα. Είμαστε σε πολλά και πράγματα ιστορικά αναπανάληπτα. Δηλαδή, είναι θησαυρός τώρα να λες ότι εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία. Δεν είναι απλό πράγμα τώρα. Εμείς βέβαια κάθε φορά να περνάμε. Και να σέβονται όλη την Ελλάδα αυτή ή το Ολυμπιακό Πνεύμα. Ή σήμερα που ήμουν στο γραφείο μου και ετοιμάζω το σχέδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ανακάνοντας μια αναδρομή, είδα ότι η πρώτη διατύπωση διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη, επί ευρωπαϊκού εδάφους, έγινε στην Κρήτη, στη Γόρτινα. Στην Ελλάδα, από εδώ ξεκινάει. Πουθενά άλλο. Ή ο πρώτος πολιτισμός, ο μινωικός πολιτισμός, είναι ο πρώτος πολιτισμός στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό έδαφος. Ή βλέπεις αυτή η χώρα τι έκανε όταν επικράτησε η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Βυζαντινή βεβαίως, και όταν οι ορδές των Ασιατών ήρθαν να μας καταλάβουν ποιες ήταν οι αντιστάσεις, Θερμοπύλες, έτσι, Μαραθώνας, όλα αυτά πράγματα. Και τώρα σε λίγο έρχεται αύριο, έρχεται και έχει σημασία μεγάλη. Έρχεται η επέτειος της 28 Οκτωβρίου. Αυτοί οι αθεόφοβοι
Τι θα πούνε μεθαύριο, όταν κυκλοφορούσαν με χιτλερικές στολές, με συστήματα του ναζισμού και του φασισμού, όταν στην Βόρειο Ήπειρο σκοτώθηκαν 7.930 και παραμένουν άταφοι. Θα πούμε και εμείς αυτούς άταφους, έτσι. Όταν στον Ελληνταλικό πόλεμο που επέρονται για τον Μουσουλίνι σκοτώθηκαν από τον Οκτώβριο, από τον Οκτώβριο του 40 μέχρι τον Απρίλιο του 41 σκοτώθηκαν 14.000. Και πόσους χιλιάδες σκότωσαν οι Γερμανοί. Εδώ πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να είναι θειασότες τέτοιων απάνθρωπων? Αλλά εδώ υπάρχουν οι μεγάλες ευθύνες και οι δικές μας. Ακριβώς. Ακριβώς. Και, αυτή βεβαίως ο καθένας πώς συμπεριφέρεται. Άλλοι έχουν καταλάβει τι γίνεται, άλλοι είναι στον κόσμο τους. Αλλά για να κλείσουμε με ένα παρήγορο μήνυμα. Ότι ο κόσμος, έτσι που ζω εγώ στην διαφάνεια, στα δικαιώματα, όλο και καλύτερα αντιδρά. Mm-hmm. Και συστρατεύεται στην πάταξη της διαφθοράς και στην πράξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω στοιχεία αποδεικτικά γι' αυτό. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο μήνυμα. Mm-hmm. Διότι ό,τι και να κάνεις, άμα δεν είναι αποδεκτό από τον κόσμο, αν δεν έχεις τη βοήθειά του, τι να περιμένεις. Αξίζει κάποια στιγμή να το παρουσιάσουμε στις... Ναι, πρέπει να το κάνουμε. Στο zoogla.gr. Πρέπει να το κάνουμε, Ζούγλα, δηλαδή πώς η αρχή κατατάσσει την κοινωνία. Και αυτό που λέτε εσείς. Λοιπόν, να είμαστε αισιόδοξοι, θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι μαζί σας.